not so good to stand up. Okay. Να ακούσουμε λίγο εδώ τον κύριο αστυνόμο που θα σας μιλήσει, όλα απόλυτη ησυχία παιδιά, για να καταλάβετε αυτά που θα σας πει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το όνομά μου είναι Σαπανίδης Παναγιώτης. Έχετε, ναι. Μπορεί να είναι ανησυχός μου λίγο μακρινός. Και είμαι εδώ στον Ευρωκόπη, στην αστυνομία στον Ευρωκόπη. Βλέπω και χαίρομαι που γίνεται όλη κράνο. Αν όχι όλοι τουλάχιστον. Όλοι. Όλοι. Μήνυμα από όλοι. Ήταν ο φόβο μου αυτό ότι δεν θα έχουμε κράνη και τι να πω εγώ μετά εδώ τα ξεκινάμε να κάνουμε την πορεία μα χωρί κράνο. Αφού έχετε όλοι κράνο, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Θα σα πω 5 πράγματα βασικά, τα οποία τα περισσότερα είτε μπορεί να τα ξέρετε ή να τα κάνετε χωρί να τα ξέρετε. Εντάξει. Και όποιο θέλει να με ρωτήσει κάτι, θα με ρωτήσει στο τέλος ή και συζητάμε παράλληλα για να μην το ξεχάσουμε. Εντάξει, συμφωνούμε. Ωραία. Να ξέρετε, όταν οδηγείτε το ποδήλατο και οποιοδήποτε άλλο όχημα, όταν μεγαλώσετε, δεν επιτρέπετε, δεν το λέμε για σήμερα τώρα που θα πάμε, αλλά γενικά επειδή κυκλοφορείτε με τα ποδήλατα και τα απογεύματά σας από την Κυριακά, δεν πρέπει να μιλάω στο τηλέφωνο, όποιος έχει τηλέφωνο. Εντάξει, απαγορεύεται να μιλάω στο τηλέφωνο, είναι επικίνδυνο. Όπως επικίνδυνο είναι να έχω ακουστικά, να έχω το MP3 μου, να έχω βάλει τα ακουστικά μου, να ακούω δυνατά τη μουσική μου, να κάνω ποδήλατο και να μην ακούω τίποτα. Μπορεί να πείτε μου. Ακριβώς αυτό θα έλεγα μετά. Μπορεί κάποιος να θέλει να με προειδοποιήσει, να μου φωνάζει και να μου λέει σταμάτα, πρόσεχε, μπροστά υπάρχει κάποιος κίνδυνος και εγώ να ακούω μουσική και να πηγαίνω και ξαφνικά να πέσω σε μια τρύπα. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς το αστυνομικό τμήμα που έχει την τύχη. Επίσης, παιδιά, θα ήθελα να καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Ανδρέα Σαφικίδη, είναι ο διευθυντής εκπαίδευσης του Λοβούδος. Και τους αγαπητούς συναδέλφους, είναι οι κυρίες από εδώ στο σχολείο της Ευρωβουλία. Είναι δύο καθηγήτρες αγγλικών και δύο δασκάλες στο σχολείο εδώ του πρώτου, του δεύτερου σχολείου Βουλγαρία. Λοιπόν, παιδιά, μπορούμε τώρα σιγά σιγά να πάμε όλοι στα ποδήλατα. Σιγά σιγά όμως δεν τα έχουμε. Θα είναι μπροστά το περιπολικό της αστυνομίας. Από πίσω θα προωθεί ο άγγελος να μας κάνει φωτογράφηση και πίσω πίσω τα ποδήλατα. Τελευταίο. It's just a song. I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, you'll take my hand. I'll be waiting, waiting, waiting. I watch the sea reflecting the sky. It reminds me how time goes by. I see your face in my fantasy. With you is where I wanna be. I'm feeling blue, but my heart's on fire. You are my desire. I'm standing here, nothing to lose. Across the water,
across the sand. I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, across the sand. I'll be waiting, waiting for a dance. The sky, it reminds me how time goes by. I see your face in my fantasy. With you is where I wanna be. I'm feeling blue, but my heart's on fire. You are my desire. I'm standing here, nothing to lose. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, you take my hand, I'll be waiting, waiting for this chance. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, you take my hand, I'll be waiting, waiting for this chance. Across the sand, I'll be waiting, waiting for a dance. Across the water, across the sand, I'll be waiting, waiting. Κάναμε 500 μέτρα και κάναμε. Να μην κόβω το δρόμο.
Στο κόμμα. Λοιπόν, παιδιά, ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Για ακούμε λίγο. Συνήθως υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μαζεύονται οι συσκευασίες, μπουκαλάκια, κουτιά από τα φυτοφάρμακα. Αν γυρίσετε και κοιτάξετε δίπλα, θα δείτε ότι αυτός ο αγρός που είναι τόσο καλός και χωρίς προβλήματα, είναι καλός γιατί έχει ραντιστεί και έχει προστατευτεί όλη αυτή η καλλιέργεια από πολύ μεγάλες ασθένειες, εντομοκτώνα, έντομα, παράσιτα, μύκητες που εμφανίζονται στο ξεκάθε χωράφι. Για να είναι λοιπόν μια όμορφη καλλιέργεια και πολύ αποδοτική, χρειάζεται να ραντιστεί. Υπάρχουν προφυλάξεις για το πώς γίνεται αυτό. Πολλοί από τους αγρότες γνωρίζουν, μερικοί ίσως όχι, αλλά οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ότι όταν κάποιος ραντίζει χρειάζεται να φοράει μια ειδική στολή όπως αυτή εδώ πέρα, η οποία προστατεύει τον άνθρωπο για να μην εισχωρήσει κάποιο από τα υγρά αυτά στα ρούχα του και στο σώμα του. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να φοράει μια ειδική μάσκα όπως αυτή, η οποία προστατεύει τον αέρα, διότι καθώς ραντίζει ο αγρότης, πολλές φορές ο αέρας φέρνει επάνω στο πρόσωπό του το φυτοφάρμακο. Επίσης πρέπει να φοράει και μια ειδική μάσκα, διότι το ίδιο μπορεί να συμβεί και στα μάτια του. Αυτό είναι η προστασία του αγρότη. Όταν τελειώσει και αδειάσουν οι συσκευασίες από το φυτοφάρμακο που έχει, ίσως κάποιοι άνθρωποι να μην γνωρίζουν ότι αυτό δεν πρέπει να το πετάς, γιατί έχει πολύ δηλητηριώδεις ουσίες. Τι χρειάζεται να κάνετε? Θα σας πω το πιο απλό πράγμα, το οποίο εφόσον το μαθαίνετε τώρα σε αυτή τη διδακτική δράση, πρέπει να το πολλαπλασιάσετε. Ακούτε, είναι σημαντικό. Λοιπόν, αυτή η φιάλη μόλις τελειώσει, δεν την πετάς όπως ένα κουτάκι αμύτας ή κοκακόλας ή τίποτε, ή κάποιο παγωτό στα σκουπίδια. Δεν το πετάς κατευθείαν. Αλλά τι κάνεις? Το ξεπλένεις τρεις φορές, έτσι ώστε να φύγουν όλα τα υπολείμματα από μέσα. Το νερό δεν το πετάς πουθενά αλλού παρά μονάχα στο χωράφι, ώστε να το βοηθήσεις ακόμα περισσότερο. Και αφού το έχεις ξεπλύνει 2-3 φορές και στεγνώσει, τότε το πετάς σε έναν ειδικό κάδο και πάντως ποτέ δεν το καίς. Αυτό που βλέπετε είναι ένα λάθος. Και πρέπει εσείς, καθώς μεγαλώνετε, να συζητάτε αυτό το λάθος που είναι των ενηλίκων, των μεγάλων, που πιθανώς από τη βιασύνη δεν είχαν την τύχη να ενημερωθούν όπως εσείς, κάνουν ένα λαθάκι μικρό. Αυτό λοιπόν, παιδιά, όταν θα ξαναέρθετε, παιδιά ματάκια, εδώ, όταν θα ξαναέρθετε και εφόσον το δείτε έτσι, να ξέρετε ότι πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρχές, με τον Δήμο, με τους αγρότες, ώστε να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ένας. Δεύτερον, όπως βλέπετε, παιδιά, αυτό εδώ το σημείο, που πρέπει οπωσδήποτε, Αντρέα, να αλλάξει αυτό, γιατί είναι μια έτσι ασχήμια εδώ. Λοιπόν, δεν πρέπει να είναι και ξέφραγο. Πρέπει να είναι κλειστό και από μπροστά. Για ποιο λόγο λέτε? Για ποιο λόγο λέτε ότι πρέπει να είναι κλειστό? Πώς? Βεβαίως. Διότι μπορεί κάποιος ή ο αέρας ή κάποιο ζώο ή κάποιος περαστικός να μην ξέρει τι είναι αυτό και να το ανοίξει, να το πάρει και να το ξαναχρησιμοποιήσει. Αυτό πρέπει να μένει κλειστό. Ένα. Δεύτερο, δεν τα καίμε. Ναι, δεν καίμε τίποτα και κανένα από τα απορρίμματα δεν καίγονται. Και τρίτον, πρέπει, όπως βλέπετε, ακόμα μυρίζει, που σημαίνει ότι τώρα στα κοντά έχει κλειθεί. Τώρα στα κοντά έχει καεί. Και ως εκ τούτου, βλέπετε ότι και έξω έχουμε σκουπίδια. Τώρα τα καθαρίσουμε.
Εσείς δεν καθαρίζετε τίποτα. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν έχετε γαντάκια. Δεν μπορείτε δηλαδή να πιάσετε με τα χεράκια σας τίποτα. Χρειάζεται να έχετε γάντια. Και στολή, όχι μόνο γάντια. Και αυτή την ειδική στολή. Και αυτή τη μάσκα και τα γυαλιά που κάποιος θα έχει, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά είναι γυαλιά περιποίησης βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εσύ θα είσαι μαζί μου, θα με βοηθάς. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, εγώ και ο κύριος Γιάννης θα κάνουμε αυτό το πραγματάκι λιγάκι τώρα. Ούτε εμείς θα τα κουμπίσουμε με τα χέρια. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν γάντια. Εντάξει. Και μετά, παιδιά, θα περάσουμε τη διάβαση και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας για το χειρό. Έτσι. Στο χειρό θα είμαστε ένα τέταρτο, οπότε δεν θα κάνουμε. Για να δω 5 λεπτά τώρα, όσο να μαζέψουμε. Ωραία. Εντάξει, ωραία. Παραγιώτη! Θα βάλεις μια ανήμια. Κάπου εδώ στο γήπεδο. Στο ξύλεπε. Στο.